Πάμε σε μια δύσκολη υπόθεση. Θα δούμε. Θα το δούμε το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς και μεγάλη σημασία. Και ξαναήρθε στο προσκήνιο, γιατί, γιατί είναι τέσσερα βρέφη νεκρά. Πάμε στον Ναύπλιο. Πάμε μια άλλη τραγική ιστορία. Χθες το μεσημέρι ενημερωθήκαμε γι' αυτό, Κωνσταντίνα. Ένα παιδάκι το οποίο έχασε τη ζωή του στο δημοτικό στάδιο του Ναύπλιου. Πες μας και τι ξέρουμε κιόλας, δηλαδή ποιες ήταν και τι λέγει η οικογένειά του. Ένα τραγικό περιστατικό, ένα 13χρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τον βρήκε ο φύλακας του γηπέδου, ο οποίος κάλεσε και το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πλέον αναμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η αστυνομία παίρνει και καταθέσεις προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υπήρξε αυτή η πτώση. Η αστυνομία ερευνά τα πάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες και με το περιβάλλον του παιδιού, είχε ζήσει ένα δύσκολο περιστατικό μέσα στο σχολικό του περιβάλλον. Οπότε ερευνάται ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει πέσει μόνο το παιδί από τις κερκίδες. Υπήρξε αναφορά, δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει στο επίπεδο ρεπορτάζ, ότι το σχολείο είχε ενημερώσει την οικογένεια ότι το παιδί παρουσιάζει μια ψυχολογική αστάθεια και χρήζει βοήθειας. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι το παιδί ήταν σε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτού του δύσκολου επεισοδίου που είχε ζήσει στο σχολείο του, είχε αποβληθεί κιόλας. Ναι, ναι. Είχε αποβληθεί. Ναι. Καλά, δεν λέει κάτι, αλλά. Όχι, καλά, πολλά παιδιά αποβάλλονται. Προφανώς, ναι, δεν έγινε κάτι με αυτό. Mm. Το ζήτημα είναι ότι είναι κρίμα ένα παιδάκι να χάνεται έτσι. Αυτό είναι το κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Η οικογένεια θρυνή.